modest proposal του Jonathan Swift, η ταπεινή του πρόταση να καταστήσουμε τα παιδιά των φτωχών Ιρλανδών χρήσιμα στην κοινωνία με το να τα παστώνουμε και να τα κανιβαλίζουμε, έγινε βεβαίως παγκοσμίως γνωστή. Ο Νίκος Θεοχαράκης προηγουμένως μας θύμισε ότι μια άλλη modest proposal έχει γραφτεί στις δικές μας ημέρες από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Και βρίσκω κατάλληλη την αφορμή να απευθυνθούμε στον ίδιο για να συζητήσουμε για τις πηγές εμπνευσής του. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα σε όλο το Ράδιο Μέρα. Ποιο ήταν το παιγνιώδες, να υποθέσω, κίνητρο να ονομαστεί μια πρόταση επίλυσης της κρίσης της Ευρωζώνης, modest proposal? Πρέπει να παραδεχθώ ότι ο βασικός λόγος ήταν επειδή είναι τόσο γνωστός ο τίτλος modest proposal λόγω του Jonathan Swift. Μια μακροοικονομική πρόταση για την επίλυση της χρόνιας κρίσης της Ευρωζώνης θα γινόταν πιο ευρέως και πιο εύκολα γνωστή αν είχε ένα τέτοιο γνωστό πιασάρικο τίτλο. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι η ιστορία αυτής της πρότασης και η εξέλιξη της συζήτησης γύρω από αυτήν τελικά, χωρίς να ήταν ο στόχος μου, αντανακλά την βασική ειρωνία του Swift, γιατί ο Swift, όπως φαντάζομαι έχετε ήδη εξηγήσει, έγραψε ένα ειρωνικότατο κείμενο. Ειρωνευόταν όσους αντιμετώπιζαν τους Ιρλανδούς πολίτες, τα παιδιά, ως εμπορεύματα. Ουσιαστικά πήρε τη δική του λογική της εμπορευματοποίησης του ανθρώπου και την έφτασε στα άκρα για να του σοκάρει. Αυτός δεν ήταν ο στόχος όταν με τον Stuart Holland και με τον Jamie Galbraith συγγράψαμε το Modest Proposal, που ήταν μια μακροοικονομική λύση για τα προβλήματα της Ευρωζώνης. Αλλά όμως ο τρόπος με τον οποίο από τη μία μεριά οι προτάσεις μας έτυχαν πολύ μεγάλης απήχησης πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως, θεωρήθηκε ακόμα και από πολιτικούς μας εχθρούς και ιδεολογικούς μας αντιπάλους ότι είχε ουσία. Αλλά ταυτόχρονα απορρίφθηκε με τεπένον από το ευρωπαϊκό ευρωζωνικό κατεστημένο και τελικά καταλήγει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να προσπαθεί να προσομοιώσει κάποια από τα πράγματα που τα οποία εμείς, κάποιες από τις πολιτικές που προτείναμε, αλλά με τρόπο που τελικά εμπορευματοποίησε τους ανθρώπους και οδήγησε σε έναν εξευτελισμό της ανθρώπινης ύπαρξης στη χώρα μας, στην Ιρλανδία. Νομίζω ότι έχουμε μια αντιστροφή των ρόλων. Νομίζω ότι έχουμε μια αντιστροφή των ρόλων, γιατί στην περίπτωση του Swift υποστηρίζεται με πολύ μπρίο κάτι το εξωφρενικό για να ασκηθεί δια της άτυρας πολιτική κριτική. Στις μέρες μας μοιάζει κάθε είδους εξωφρενισμός μισανθρωπικός να ακούγεται σαν να μην τρέχει τίποτα όταν υποστηρίζεται από χείλη των κατεχόντων εξουσία. Ακριβώς έτσι είναι. Ο Swift κάνει μια εξωφρενική μισανθρωπική πρόταση για να σοκάρει την κοινωνία του, τον κοινωνικό του περίεργο, τους θύνοντες, με στόχο η ελπίδα να σοβαρευτούν και να προτείνουν πραγματικές λύσεις στην ανθρωπιστική κρίση της εποχής του. Εμείς γράψαμε το Modest Proposal, την μετριοπαθή πρόταση, με ένα πραγματικά μετριοπαθή τρόπο, με πολιτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν δυνητικά, εντός του... Που δεν θα χρειάζονταν και αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Ναι. Και η απόρριψη αυτών των προτάσεων οδήγησε σε μισανθρωπικές πρακτικές, τις οποίες ένας Jonathan Swift θα έχει δυσκολία να φανταστεί. Για παράδειγμα, την περικοπή του ΕΚΑΣ, την δημιουργία μιας αγοράς για κόκκινα δάνεια σε μια χώρα που έχει καταρρεύσει απολύτως όσο αφορά τόσο το δημόσιο όσο και το ιδιωτικό χρέος. Όλα αυτά που γίνονται στη διάρκεια της πανδημίας, όπου έχεις σοσιαλισμό για τους τραπεζίτες, την ίδια στιγμή που οι πολλοί, η πλειοψηφία, καταδικάζονται από τη μία μεριά πρώτα σε αυστηρή λιτότητα και αμέσως μετά σε μια νέα μορφή λιτότητα που είναι η ακρίβεια, με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ να αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από τις τιμές του φυσικού αερίου. Όλα αυτά είναι μια πραγματική αντιστροφή
αυτή που συνέβη με την μετριοπαθή πρόταση του Swift, την αυθεντική, την πρώτη. Και ερχόμαστε στην ενεργειακή κρίση, και όχι μόνο ενεργειακή, των τωρινών ημερών, με πρόσωπα εξουσίας να απευθύνουν πολύ στα σοβαρά, σαν να είναι βγαλμένα από σελίδες του Swift, συστάσεις του τύπου να πλένεστε μόνο σε τέσσερα σημεία του σώματος, να μην ανάβετε καλοριφέρ, να κάνετε το ένα, να κάνετε το άλλο, να φοράτε και κανένα πουλόβερ, όπως είπε ο Βόλκαν Σόιμπλε, στον οποίο η αλήθεια είναι μάλλον θα πρέπει να αναγνωρίσουμε μια συνέπεια στην λογική του. Ως απίθυνες στους Ευρωπαίους Νότιους, τα απευθύνει τώρα και στους συμπατριώτες του. Πάρα το έλεγα ότι ο λόγος για τον οποίο πολιτικοί όπως ο Σόιμπλε ήθελαν να επιβάλλουν τη λιτότητα στους Έλληνες ήταν για να τη μεταφέρουν μετά στους Γερμανούς. Γι' αυτό πάντοτε απέριπτα το φύγημα της σύγκρουσης Βορρά-Νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντα μέσα από το Diem και από τον ΕΡΑ καλλιεργούμε μια διεθνική διευθυντική στάση απέναντι σε αυτή την κρίση. Αλλά για να πάμε πίσω στον Τζόναθαν Σουίφτ, γιατί ξέρω ότι θα σου άρεσε αυτό. Αν δεις ο τρόπος με τον οποίο ο Swift χρησιμοποιεί τη στατιστική, χρησιμοποιεί μια ψευτοεπιστημονική αντιμετώπιση του προβλήματος που είναι καθαρά ειρωνική για να κοροϊδέψει τους τεχνοκράτες της εποχής που θεωρούσαν ότι το πρόβλημα της στόχης μπορεί να λυθεί μέσα από αγοραίες παρεμβάσεις. Αυτό είναι τόσο πάρα πολύ επίκαιρο σήμερα. Όλες οι προσπάθειες, ας πούμε, παράδειγμα την ηλεκτρική ενέργεια, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τη δημιουργία μιας ψευτοαγοράς μετά την ειδικοποίηση της ΔΕΗ, της δικής μας, της ΔΕΗ, της Βρετανικής, της Γερμανικής, της Ολλανδικής κτλ. Είναι ακριβώς αυτό. Προσπαθούν να λύσουν με αγορές, ψευτοαγορές, ψευτοτεχνοκρατικές μεθόδους τα προβλήματα που δημιούργησε η δημιουργία αυτής της αγοράς. Και εδώ, αν ξαναδιαβάσουμε το Swift, θα δούμε ότι η πεμπτουσία του δικού του Modest Proposal είναι αυτή η διακομωδία, ο Swift, τον τεχνοκρατισμό, ο οποίος έρχεται να προσθεθεί πάνω σε ένα μισανθρωπισμό και σε μια αντιμετώπιση του ανθρώπου ως εμπόρευμα. Και όχι μόνο στη Modest Proposal, στα ταξίδια του Γκάλιβερ έχουμε την θρηλυκή εκείνη ακαδημία όπου συγκεντρωμένες οι επιστημονικές κεφαλές της εποχής απεργάζονται ό,τι το πιο εξωφρενικό. Κάποιος μάλιστα για λόγους οικονομίας είχε προτείνει να καταργηθεί η ομιλία και να αντικατασταθεί από την επίδειξη του αντικειμένου αναφοράς. Έσαιρναν λοιπόν οι άνθρωποι τα αντικείμενα για τα οποία ήθελαν να μιλήσουν. Ίσως μας δίνει ένα κλειδί για μια βαθύτερη κριτική ο Swift στο επιστημονικό τεχνοκρατικό μοντέλο που κυριαρχεί. Ναι, ο Swift δεν ήταν εναντίον της τεχνολογίας, δεν ήταν εναντίον της επιστήμης, αλλά θεωρούσε ότι και πάρα πολύ σωστά, και αυτό που συμπαθούμε και όλα αυτά με τον Τζόναθαν Σουίφτ, θεωρούσε ότι η μετεμφίεση καθαρά πολιτικών και ηθικών ζητημάτων ως τεχνικά προβλήματα, τα οποία μπορούν να λυθούν με τρόπους τεχνικούς, με τεχνικές, ότι αυτό αποτελεί το άκρο νέο του μισανθρωπισμού. Και σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο και το βλέπουμε σήμερα. Γιατί σε τελική ανάλυση, όλο το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το καρτέλ των μεγάλων επιχειρήσεων και βέβαια αρχότερα των μεγάλων τραπεζών. Όλο το εγχείρημα αυτό τι είναι σε τελική ανάλυση? Είναι η προσπάθεια μετατροπής καθαρά πολιτικών και ηθικών επιλογών που έχουμε εμείς ως Ευρωπαίοι σε τεχνοκρατικά ζητήματα, γιατί με το που επιτυγχάνεται αυτή η μετατροπή, η μεταμφίεση τους σε τεχνοκρατικά, δίθεν τεχνοκρατικά ζητήματα, αμέσως τελειώνει η δημοκρατία. Γιατί αν είναι πραγματικά τεχνοκρατικά ζητήματα, δεν είναι θέμα του Δήμου να τα λύσει. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να χτίσουμε μια γέφυρα, δεν θα το χτίσουμε δημοκρατικά γιατί θα πέσει να μας πλακώσει. Πρέπει να πάμε σε έναν ειδήμονα, σε μία πολιτική μηχανικό και να μας το λύσει το ζήτημα. Πώς θα πρέπει να γίνει θετική μελέτη για να μην πέσει η γέφυρα. Όταν λοιπόν τα θέματα της στόχης, της διανομής του εισοδήματος, της εκμετάλλευσης, αυτά τα μετατρέπει σε τεχνοκρατικά ζητήματα και τα παραπέμπει στους τεχνοκράτες, όπως στα ταξίδια του Γκάλιβερ,
που αναφέρθηκες, τότε ουσιαστικά σκοτώνεις, δολοφονείς τη δημοκρατία και δολοφονείς οποιαδήποτε πιθανότητα να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι νομίζω το βαθύτερο νόημα του Swift. Θυμάμαι τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν να λέει ότι οι κοινοτικές συνθήκες δεν αποτελούν αντικείμενο δημοκρατικής απόφασης. Από αυτή την άποψη οι προθέσεις είναι πολύ καθαρές, αλλά δεν θα χρειαζόταν έστω και αντιδημοκρατικά να υπάρχει ένα μίνιμουμ αποτελεσματικότητας ώστε να νομιμοποιηθεί αυτή η εξουσία. Τι μπορούμε να πούμε για την αποτελεσματικότητα της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια σειρά ζητημάτων? Θυμίζω, ας πούμε, τι έγινε με την προμήθεια των εμβολίων. Είναι η δημοκρατικότητα στη λήψη των αποφάσεων τελικά απαραίτητος όρος και για την αποτελεσματικότητα? Το ερώτημα σου τελικά, Κώστα μου, εκ των πραγμάτων απαντιέται αρνητικά. Φαίνεται ότι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο αναποτελεσματικό και να είναι το κέντρο, όσο αναποτελεσματική και να είναι η αυταρχική Κομισιόν, η Τρόικα, και ήταν ιδιαίτερα αναποτελεσματική, το θα το πάρα πολύ γενικά. Τραγελαφική ήταν η επίδοσή τους στα πάντα. Δηλαδή, ουσιαστικά ήταν καταστροφική. Και το παραδέχονται και οι ίδιοι, αφού αυτοϋπηρετήσουν, όταν δεν είναι πλέον στη θέση τους. Τελικά, η αποτελεσματικότητα δεν χρειάζεται. Δηλαδή, ό,τι ανοησίες και να κάνουν, όσο κακό και να κάνουν στην Ευρώπη, παραμένουν στις θεσούλες τους. Σε αυτό έχουν, από τη μία μεριά, την αλλαγή των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Πού τους ανήκουν? Ανήκουν στους ίδιους ολιγάρχες, οι οποίοι τελικά κινούν τα νήματα της γραφειοκρατίας, των γραφειοκρατών, των αναποτελεσματικών ψευτοτεχνοκρατών. Και από την άλλη μεριά έχει την ακροδεξιά, η οποία έχει καταφέρει, λόγω της ανοησίας, της συλλογικής ανοησίας της αριστεράς, έχει καταφέρει να αποτελεί το ανάχωμα. Όλος ο θυμός που προκαλούν οι αστοχίες του κατεστημένου, της γραφειοκρατίας, των Βρυξελών, της Φραγκφούρτης, των κυβερνήσεών μας, όλος αυτός ο θυμός τελικά αποσβαίνεται από μια ακροδεξιά που τον ρουφάει το θυμό αυτό, τρέφεται από αυτόν, δημιουργεί μισανθρωπισμό και τελικά έρχεται το ίδιο το κατεστημένο που δημιούργησε το πρόβλημα να μας σώσει από την ακροδεξιά που το ίδιο δημιούργησε και το ίδιο τρέφει μέσα από την αναποτελεσματικότητά του. Είναι ένας απίστευτος φαύλος κύκλος. Αισθάνεται όμως κανείς, ειδικά στην τωρινή συγκυρία, με την Ευρώπη λόγου χάρη, ειδικά τη Γερμανία, να απειλείται με ραγδαία αποβιομηχάνηση, ότι αυτού του τύπου η γραφειοκρατία δεν είναι σε θέση πια να υπηρετήσει ούτε καν αυτούς που έχει ταχθεί να υπηρετήσει? Τι μπορεί να φανταστεί κανείς για το γερμανικό κεφάλαιο σε αυτές τις συνθήκες τις σημερινές? Πράγματι, η κατάρρευση του γερμανικού οικονομικού μοντέλου θα αποτελέσει προπομπό εκθλίξεων. Γιατί η κρίση του 2008, που ουσιαστικά οδήγησε στην πτώχευση της γερμανικής τράπεζας, της γαλλικής τράπεζας, της ελληνικής τράπεζας, του ελληνικού δημόσιου, του ιταλικού δημόσιου, του πορτογαλέζικου, του ιρλανδικού δημόσιου κτλ., άφησε ανέπαφο το γερμανικό οικονομικό μοντέλο. Το γερμανικό οικονομικό μοντέλο συνέχισε να μεγαλουργεί μόνο και μόνο επειδή υπήρχε η Κίνα. Και είναι από τη μία μεριά να ρουφάει τις εξαγωγές του γερμανικού βιομηχανικού μηχανισμού, και από την άλλη μεριά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έκοβε το παραδάκι για να μπορεί να λειτουργεί το γερμανικό μοντέλο αυτό, χωρίς να καταρρεύσει. Και να μην εκτινάσετε το Μάρκο. Και να μην εκτινάσετε το Μάρκο, πραγματικά. Τώρα όμως που το γερμανικό οικονομικό μοντέλο είναι καπούτ, να χρησιμοποιήσουμε και μια γερμανική λέξη, μόνο που θα έχουμε εξελίξεις. Τι εξελίξεις έχουμε, δεν μπορώ να σου πω. Απλά κάτι το οποίο δεν είναι βιώσιμο, δεν επιβιώνει. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η Ευρωζώνη δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω τι θα την αντικαταστήσει, τι θα γίνει, αλλά το ένα θεσμικό πλαίσιο, ο ένας θεσμός που συντηρούσε αυτή την μη βιώσιμη κατάσταση σε μια κατάσταση ζόμπι, τη συντηρούσε ο ζόμπι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κόβοντας χρήμα, τώρα έχει ξεμείνει απόπλα. Γιατί δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να κόβει χρήμα με τον τρόπο που έκοβε εν μέσω τόσο μεγάλου πληθωρισμού. Αν σταματήσει να το κόβει το χρήμα, καταραίνει ακόμα και τα απομεινάρια του γερμανικού οικονομικού μοντέλου.
Εάν συνεχίζει να κόβει, θα τους πνίξει ο πληθωρισμός. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε σημαντικές εξελίξεις και βέβαια για μια χώρα σαν τη δικιά μας, όταν οι γίγαντες έχουν τόσο σοβαρά θέματα υγείας, καταλαβαίνεις, ο ίδιος ασθενής σε τι κατάσταση θα βρίσκεται σε μερικά χρόνια. Όχι πολύ αισιόδοξο, αλλά να συγκρατήσουμε τουλάχιστον το ότι πρέπει και διανοητικά και πολιτικά να ρυθμιστούμε σαν να βρισκόμαστε, γιατί βρισκόμαστε, σε ένα τέλος εποχής. Ακριβώς. Ακριβώς, δεν μπορούσα να το θέσω καλύτερα. Ευχαριστώ θερμά τον Γιάννη Βαρουφάκη. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα. Και από μένα.